τη έναρξη εδώ στο Τρακάο, με τους Πορτογάλους να έχουν δώσει έμφαση στην ιστορία τους, στα χρόνια των εξερευνητών. Πισακρέτα και Κολίνα, το τρίο που διαιτήτευσε πριν από λίγες εβδομάδες το τελικό του UEFA. Να έχει χώρο Καρακούνης, θα δοκιμάσει το σουτ. Για να δούμε με δύναμη το δεξί. Γκολ! 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 Η Ελλάδα ανοίγει τον δρόμο προς την νίκη. Γκολ! 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 Γκολ το απίστευτο. Πάει να περάσει ωραία. Στην περιοχή ο Χαριστέας. Ευκαιρία out. Το δεύτερο σουτ είναι και αυτό για την Ελλάδα. Από τον Άγγελο Χαριστέα. Τον βλέπετε στην περιοχή. Χέρι, έβαλε χέρι εκεί. Αφήνει το σουτ. Για να δούμε out. Εδώ τη γλίτωσε η Ελλάδα. Υπήρχε φάουλ προηγουμένως βέβαια. Νομίζω ότι έκανε κοντρόλ. Περνάει πολύ ωραία για το Σαϊταρίδη. Πέναλτι! Πέναλτι! Κέρδισε πέναλτι ο Γιούρκας Σαϊταρίδης. Αντίστακτα κατευθείαν δείχνει τη φούλα ο Πιέρ Λουίτζι Κολίνα στην υπέροχη πάσα του Γαρίνικο στο πρώτο λεπτό του αγώνα. Σουτάρι, γκολ! Γκολ! 2-0! 2-0! Είμαστε κοντά στο θαύμα! 2-0 από το γκολ του Άγγελου Μπασινά στο 51ο λεπτό του αγώνα. Έχει πολύ προσοχή. Η σέντρα του, το σουτ, out! Out! Corner, βρήκε κάποια σώματα. Τυχερή σε αυτή τη φάση. Γκολ. 2-1 από Κριστιάνο Ρονάλντο. Ένα λεπτό πριν το τέλος. Δεν τελείωσε τίποτα. Εδώ κοιμήθηκε η ελληνική άμυνα. Ο Σκολάρι δουλεύουν και βγαίνει μπροστά. Μπράβο Θοδωρή. Τέλος. Έληξε. Έληξε 2-1. Σήμερα καλούμαστε να τους αντιμετωπίσουμε. Και είμαστε έτοιμοι. Οι ομάδες θα πάρουν τη θέση τους για να ξεκινήσει ένα πολύ μεγάλο παιχνίδι. Κάτω από πριν. Ρίζας με τον Γιαννακόπουλο στο κέντρο του γηπέδου. Γιαννακόπουλος κοντίζει. Λάθος και του Καψί. Την μπάλα στον Μοργέντες. Θέλει πολύ προσοχή. 1-0. 1-0 από τον Φερνάντο Μοργέντες που δεν άφησε ατιμόρυτο το λάθος της ελληνικής άμυνας. Τον βλέπουμε εδώ ο Μοργέντες. Για τον Βρίζα που παλεύει. Στρώνει το σούτ από τον Ζαγοράκη. Καλό out. Να ένα πολύ καλό σούτ για την ελληνική ομάδα από τον Θοδωρή Ζαγοράκη. Ζαγοράκης πάει να περάσει. Ωραία η προσποίηση. Έχει χώρο. Κάνει το σούτ. Όχι. Πάει πάνω στα χέρια του Κασίγιας. Το δεύτερο καλό σούτ από τον Φαλιά. Για να δούμε ο Χαριστέα σούτ. Όχι. Γκολ. 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 Γκολ από τον Χαριστέα. 1-1. 1-1 από τη μαγική παλιά του Τσέρ. Ο ίδιος κλείνει προς το κέντρο. Δοκιμάζει ένα σούτ. Ο Νικοπολίδης εκεί μπλοκάρει εύκολα. Και ζητάει από τους παίκτες. Σε την Πορτογαλία. Ισοπαλία με την Ισπανία. Ορόσημο για την ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου. Στο τέλος των 90 λεπτών του θα ξέρουμε αν η Ελλάδα θα είναι πρώτη ή δεύτερη σε αυτόν τον όμιλο. Θα ξέρουμε αν η Ελλάδα έχει πετύχει το μεγαλύτερο άθλημα στην ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου. Η ομάδα είναι αυτό απόψε. Όχι, όχι, όχι. Είναι τα πράγματα. Πρώτη 1-0. 1-0, ό,τι χειρότερο νωρίς από τον Κυριτσέγκο. Αν δεν κάνω λάθος, ο Κυριτσέγκο είναι αυτός ο οποίος τρύπησε την ελληνική άμυνα από τον λάθος. Όλοι πάρα πολύ ωραία για τον Ανιούκοφ. Θα μπει στην περιοχή, θα κάνει το μαρκάρισμα πολύ καθαρά ο Παπαδόπουλος. Κόρνερ. Ο Βεσχέρ παρακολουθούσε τη φάση, ο Δημήτρης Παπαδόπουλος. Σέντρα του Γκούσεφ. Oh, 2-0. 2-0 από τον Μπουλίκιν. Ό,τι χειρότερο. 2-0 από τον Μπουλίκιν που ήρθε σαν σφαίρα, νίκησε όλη την ελληνική. Ο Μπασινάς αυτό το σουτ στη γωνία. Όχι, έπεσε ο Μαλαφέεφ και έκοψε. Η πρώτη καλή φάση. Ο Γκούσεφ θα κάνει τη σέντρα. Για τον Μπουλίκιν, τι γλίτωσε η ομάδα από το λάθος του Μπασινά. Πίεση ευνοήθηκε ο Βρίζας, 2-1. 2-1 και η Ελλάδα είναι πάλι μέσα στο παιχνίδι. Νομίζω ότι ο Πούλμαν έγραφε ότι στην παλιά Ελλάδα ήταν 12 θεοί, 11 είναι εδώ. Κάπως σαν να βοηθάει και ένας παραπάνω. Ψάχνει τον Νικολαίδη. Δεν υπάρχει offside, για να δούμε. Όχι! Κι όμως δεν υπήρχε offside. Ο Δέλλας τελικά αφήνει για τον Τσάρτας. Πάρει ο Τσάρτας. Εκπληκτική απόκρουση του Μαλαφέεφ στη γωνία. Κλέβει τον κόλ από τον Τσάρτα. Εδώ τον βλέπετε. Τώρα έληξε. Η Ελλάδα είναι στους 8. Η Ελλάδα είναι στους 8. Ακόμα και με αυτή την εμφάνιση. Τουλάχιστον φαίνεται από τα πρώτα πλάνα του Ρεχάγκελ. Στη σέντρα λοιπόν η Γάλλη. Με τον Ανδρή. Η κεφαλιά από τον Νικολαίδη για τον Χαριστέα που κάνει το κοντρόλ. Ξαναδίνει τον Νικολαίδη. Το σουτ του Νικολαίδη θα αποκρούσει ο Μπαρτές. Το πρώτο σουτ του αγώνα. Τα δοκάρια του. Είναι ο Καραγκούνης. Μπάλα θα περάσει από όλους. Κάτω! Πέρασε! Πρέπει να πέρασε. Τι λέει. Όχι. Μπάλα
στο δοκάρι, μαζεύει, όχι, δεν είναι πεντακάθαρο, αλλά φαίνεται σαν εδώ. Μπορεί και να μείνει. Ξανά ο Λιζαραζού που πέρασε πολύ επικίνδυνα τώρα. Κεφαλιά, out! Out από τον Ανρί, πρώτη καλή στιγμή. Βλέπει προς τα μέσα με το κοντρόλ που έκανε, ένα σούτ από μακριά. Corner. Δοκάρι! Το κοντρόλ με μία με το στήθος και το σούτ πάνω στην κίνηση από τον Τάκη Φίσα. Κοιτάξτε πώς πάει πάνω. Κόντρα ευνοεί στην άλλη άκρη τον Μακελελέ. Πάει να περάσει όποιον βρει. Προσοχή, εδώ έρχεται με δύναμη ο Ζαγοράκης και πάλι να σώσει. Οι Γάλλοι που μπαίνουν με ατομικές. Πολύ ωραίο Ζαγοράκης. Πάει να μπει στην περιοχή. Για να δούμε. 3-4 περιμένουμε. Σέντρα. Γκολ! 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 Από τον Άγγελο Χαριστέα. Να η Ελλάδα! Είναι εδώ η Ελλάδα! Να περάσει, μπαίνει στην περιοχή, μην κάνει το σουτ. Το κάνει ευτυχώς αδύναμο, κουράστηκε φαίνεται από την τόση προσπάθεια. Ο Ανρί περιμένει την κεφαλιά σε καλή θέση, μόνος του. Out! Ο Θεός της Ελλάδας ήταν εδώ μαζί μας. Να γεμίσει, out! Λάγια για την Ελλάδα! Έληξε! 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 Η Ελλάδα είναι στους τέσσερις, αν είναι δυνατόν! Πιστέψτε το, το πιστεύουμε όλοι! Και το μεγάλο παιχνίδι, μόλις δώσει το έναυσμα τώρα ο Κολίνα, ξεκινάει. Ο Κόλερ, κοιτάξτε, παίρνει όλες τις κεφαλιές, τη στρώνει ένα σουτ, δοκάρι από το σουτ Ροζιτς. Ωραία, όπα, εδώ θέλει προσοχή. Έρχεται με πολύ δύναμη ο Νικοπολίδης, θα διώξει σε κόρνερ στο φοβερό σουτ του Γιαγκουλόφσκι. Ο Ροζιτσκι να κάνει τη σέντρα επικίνδυνα μπροστά, όχ, στρώνεται στον Γιαγκουλόφσκι, εκπληκτική απόκρουση από τον αγώνα του έξω από την περιοχή για τον Κόλερ. Ξανά Ροζιτσκι, ξανά Κόλερ, out! Out, πω. Η τύχη αυτή τη φορά ήταν με την ελληνική ομάδα. Άλλαξαν, να κάνει την τρίπλα, είναι ζόρικα τα πράγματα. Έσπρωξε, ψάχνει τρόπο για το σουτ, προσοχή, out! Out, νέα μεγάλη στιγμή, ούτε ο Κόλερ ούτε ο Μπάρος. Από την άλλη πλευρά και οι Τσέχοι έχουν αλλαγή με τον Σμίτσερ. Νωρίτερα Τσέχ, Γκριγκέρα, καλά Μπάρος. Παλιά του Ροζίσκι για τον Μπάρος, στην περιοχή, το σουτ πάνω στην κίνηση, φοβερή. Τσουράνης κλείνει προς το κέντρο, πάει να περάσει. Πλασέ, όχι! Υπάρχει offside, ναι. Ο Χαριστέας δεν μπόρεσε να στείλει την μπάλα. Σκάβει την μπάλα, ωραία κεφαλιά! Όχι, δεν μπόρεσε. Δεν μπόρεσε ο Δέλλας. Βρέθηκε σε ιδανικό σημείο. Καταπληκτική έξι. Όλοι πάνε να πάρουν θέση. Αυτά το τέρμα του Τσέχ. Χαμηλά, πολύ. Γκολ! Τελείωσε το τελικό! Γκολ ο Δέλλας! Έληξε! Πιστέψτε το! Το βλέπουμε! Είπαμε να πεις εκείνο το κόρνερ, Νίκο! But he does play. And we wait to see whether Otto Rehhagel deploys his team in that. His heading ability to good effect and Miguel makes good ground and forces Rizas. In goes to Haristeas. Ricardo. And here's Pauleta. It's a good try. It's just a stumble. From Nuno Valente. Won the match. Semi-final. They've got a goal here. The heading power of Haristeas. They've scored from a corner again. He lifted his head and Portugal hang there. It's a bit wild from Zagorakis. Ronaldo parried away by Nikopolidis. Ronaldo. He's found Ronaldo. And there was no flag. Gomes. Can Figo do it? Of all players. There's many without her scoring a goal. It's over! It is over! Greece are the champions of Europe, the ultimate outsiders at the start of the tournament.